Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε τις εισηγήσεις. Ξεκινώντας πρώτα από την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μιας περιοχής δεν είναι έννοια αόριστη, ούτε την φέρνουν οι ξένοι σε έναν τόπο. Τη φέρνουν αυτοί που κατοικούν στον τόπο, συντονίζοντας τις προσπάθειές τους, εκμεταλλευόμενοι το συγκριτικό της πλεονέκτημα, με βάση τα ιστορικά δεδομένα της περιοχής, την γεωοικονομική της θέση, τους φυσικούς πόρους, το ανθρώπινο κεφάλαιο και το μέγεθος της αγοράς, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά. Η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που επιβάλλει τη λειτουργία ορισμένων αλληλοσχετιζόμενων και αλληλοεπιδρουσών δυνάμεων. Δυνάμεων που αναδεικνύουν την εσωτερική δομή ανάπτυξη μιας οικονομίας. Εκείνο όμως που έχει σημασία για την ανάπτυξη είναι η συνέχεια της και να μην περιορίζεται χρονικά στον κύκλο αιχμής των κεφαλαίων, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες τόσο του 1896 και είχαν αμέσως μια χρεοκοπία, όσο και του 2004 που ακολούθησε η χρεοκοπία που ζούμε και είχαμε και μια του 1933, η οποία εκείνη ήταν συνέπεια τότε του προσφυγικού. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη όπως γράφουν τα βιβλία είναι τα ιστορικά δεδομένα και η οικονομική θέση της περιοχής, η φυσική και η ανθρώπινη της πόρη, τα κεφάλαια, η τεχνολογική πρόοδος, η επιχειρηματικότητα, το μέγεθος της αγοράς και το δεσμικό πλαίσιο. Ο νομός Σερών είναι μια πλούσια κατεξοχή περιοχή με φυσικούς πόρους και ιστορία. Αυτό οφείλεται κυρίως στον άγγιφο του εδάφους, στον πλούτο των υδάτων και στην οικονομική του θέση. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο αλλά και την Τουρκοκρατία κατήχε κεντρική θέση στην λεκάνη του Στριμώνα. Οι Σέρες αναφέρονται ως το μέγα θαυμαστό Νάστη ή Αθήνα του Βορρά. Το ερώτημα συνεπώς ως πρόκληση είναι, μπορεί σήμερα όμως να ξαναβρει την ιστορική του έγκλη. Από το 1990 μέσα στο νέο γεωοικονομικό περιβάλλον έπαψε πλέον να είναι ακριτικός και ξαναβρήκε τη θέση που είχε την ιστορική. Οι Σέρες περιβάλλονται πάλι από μεγάλα αστικά κέντρα της γειτονικής Βουλγαρίας, όπως είναι το Πετρίτσι και η Στρόμιτσα, το Σαντάσκι, το Άνω Νευροκάπρι και πιο κάτω και πιο πάνω ακόμη η Άνω Τσουμαγιά. Πρέπει συνεπώς ο νομός ανάμεσα σε αυτά τα οικονομικά κέντρα να πρωταγωνιστήσει, να κερδίσει το χαμένο χρόνο και το στήριο. Μαζευόμαστε όλοι εδώ πέρα, περίπου πάνω από 500.000 κόσμους. Οι παραλίες του νομού ήδη κατακλείζονται από Βουλγάρους επενδυτές, οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα. Χρειάζεται όμως σχέδιο που θα συντονίζει τις προσπάθειες, θα ξεπερνά τις ανακυκλώσεις του θεσμικού πλαισίου των ατελειών της αγοράς, του φάρου κύκλου της παινίας και του διεθνούς νομιτικού αποτελέσματος. Παράγοντες που στέκονται εμπόδια στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Σήμερα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, κυρίως από χώρες με μεγάλη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, επισκέπτονται περιοχές με σκοπό την αναψυχή, αλλά κυρίως τη μόρφωσή τους επί θεμάτων ιστορικού και γενικού ενδιαφέροντος. Τα μνημεία της Ελλάδος ήταν αυτά που ανέριξαν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στον τουρισμό, εκτός από τον ήλιο και την θάλασσα. Χρειάζονται όμως υποδομές. Οι στατιστικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού καταγράφουν έναν αριθμό πάνω από 500 εκατομμύρια τουριστών κατά την τελευταία δεκαετία. Αριθμός που αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 5% του διεθνούς εμπορίου. Το ποσοστό αυτό προσφέρει στον τουρισμό την τρίτη θέση από άποψη σημαντικότητος ως εξαγωγικός κλάδος και εισρωή συναλλάγματος μετά τη βιομηχανία των πετρελαίων και των αυτοκινήτων. Ο τουρισμός συνεχώς εισάγει πολλές χώρες ένα από τους κύρους τομείς της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Γι' αυτό σχεδόν όλες οι χώρες, ακόμη και οι πλούσιες, καταβάλουν προσπάθεια να αναπτύξουν μορφές τουρισμού ανάλογες των δυνατοτήτων και στις ιστορίες τους, με σκοπό να αυξήσουν τη συμμετοχή τους και τα ωφέλη τους από την παγκόσμια οικονομία της βαριάς αυτής βιομηχανίας που λέγεται τουρισμός. Έχει εκτιμηθεί ότι 10 εκατομμύρια και πλέον θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση των παγκόσμιων τουριστικών υπηρεσιών, επιτρέποντας κυρίως τον πολιτισμό περιοχών που διέθεταν μέχρι σήμερα ήλιο και θάλασσα. Στη χώρα μας δεν έχουν πρόσφατα στοιχεία,
Απασχολούνταν όμως πριν από λίγα χρόνια στον τουρισμό 390.000 με 400.000 άτομα, ποσοστό που αντιπροσώπευε το 10,6% του ενεργού πληθυσμού μας. Σήμερα νέοι και πρωτότυποι και πιο πρωτότυποι προορισμοί δημιουργούν καινούργιες προϋποθέσεις ανάπτυξη υποδομών στην βιομηχανία αυτή, που μας καλούν και εμάς να ξυπνήσουμε από το λίθαργο. Το οικονομικό αδιέξοδο το οποίο δημιούργησε η αυθονία των αγαθών και η αδυναμία κατά την άρρωσή τους οδήγησε στον έντονο οικονομικό ανταγωνισμό και σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση και πλησιμότητας έχει οδηγήσει πολλές χώρες να στραφούν στον τομέα των υπηρεσιών όπου ανήκει και ο τουρισμός. Όταν στην αρχή της δεκαετίας του 1990 ως σπουδαστής της Σχολής Εθνικής Άμυνας, όπου φοιτούν όχι μόνο ανώτεροι αξιωματικοί αλλά και ανώτεροι υπάλληλοι υπουργείων και υπηρεσιών, επισκεφτήκαμε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι την Ομαρχία της Ιππίας στην Κρήτη. Ο τότε νομάρχης ανέφερε στην ενημέρωση που μας έκανε ότι προωθούσε την ίδρυση και λειτουργία αεροδρομίου στον Άγιο Νικόλαο. Κάποιος τότε από τους συναντέλφους μας το ρώτησε για ποιο λόγο, αφού δίπλα ήταν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η απάντηση του νομάρχη ήταν αποκλειστική. Δεν μπορεί η πρωτουρίστα να χρειάζεται μια ή δύο ώρες για να ταξιδέψει μέχρι το νησί και τρεις ή τέσσερις για να φτάσει στο ξενοδοχείο. Η κάθε ώρα και η μέρα για τον τουρίστα, ο οποίος παίρνει μια άδεια για να κάνει τις διακοπές του, είναι πολύτιμη γιατί την πληρώνει. Δεν μπορεί να την διαθέτει στον δρόμο και στην ταλαιπωρία ενός ταξιδιού. Τον θυμήθηκα μερικά χρόνια μετά, όταν εκπροσωπώντας τον Δήμο Σιδεροκάστρου, επισκέφτηκα με τον συμπατριώτη καθηγητή τώρα του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου, τον κ. Καρακούνη, την Διρεκτόρια της Βρυξέλλες, για να προωθήσουν τη διαδημοτική συνεργασία του Δήμου Σιδεροκάστρου με ευρωπαϊκούς δήμους στον τομέα των διαμαντικών λουτρών. Εκεί συμμετείχε και ο τότε πρόεδρος του Αγκίστρου, ο Αντώνης Κατσικριστίδης, ο οποίος προωθούσε την αξιοποίηση του δάσους των Τριών Βρυσών ως κυνηγητικό καταφύγιο. Σε κάθε συνάντησή μας με εκπροσώπους άλλων δήμων, η πρώτη ερώτηση που μας έκαναν ήταν ο χρόνος που χρειάζονταν να φτάσει κανείς στην περιοχή από το αεροδρόμιο. Όταν άκουγαν ότι απήχαμε μια μισή ώρα, μας το απέριπταν το αίτημα προκαταβολικά, χωρίς να συζητήσουν τη συνεργασία μαζί μας. Ήθελαν το αεροδρόμιο να είναι δίπλα, ώστε αυτός που θα έρθει από το εξωτερικό, με το δικό του jet ή group, να φτάσει στην περιοχή σε μισή ώρα, να πάρει και σε μισή ώρα να πάει να πάρει το όπλο του ή να κάνει το μπάνι του στα ουτρά, να πάει να κυνηγήσει, να κάνει το κόμπι του και να φύγει ή να φύγουν το βράδυ. Πολλοί κυνηγητικοί σύλλογοι, από ό,τι ξέρω προσωπικά, έρχονται από την Κύπρο σήμερα, αλλά με τσάρτερ στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα. Εδώ βέβαια δεν μπορούν να φτάσουν λόγω της αποστάσεως στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η πραγματική κίνηση των ελληνικών αεροδρομίων το 10ο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2018 παρουσίασε αύξηση 10,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό συμβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Από τα στατιστικά στοιχεία της ΗΠΑ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, προκύπτει ιστορική άνοδος στην αεροπορική κίνηση της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των διεκδικητών των επιβατών το 11ο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2018 έφτασε τα 61.281.821 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Οπότε είχαν τότε διεκδικητή 55.677 περίπου επιβάτες. Σημειώνεται ότι ο διοικητής της ΗΠΑ, Κωνσταντίνος Τζαράκος, στις αρχές Νοεμβρίου σε μιλία του που πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο Ευρωπαϊκών Αεροπορών, είχε επισημάνει ότι η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας μας θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 508.270, από τις οποίες 193.215 ήταν εσωτερικό και 315 εξωτερικό αυτά του μήνα Νοέμβριου. Παρουσιάζουν δηλαδή μια άνοδο της τάξης 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Χαρακτηριστικό για το 11ο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 είναι ότι ο αερολιμένας που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης διακίνησης επιβατών είναι το Δημοτικό Αεροδρόμιο της Ιππίας, που προωθούσε ο τότε νομάρχης το 1994 με άνοδο
97,1%. Διακίνησε 60.724 επιβάτες έναντι 30.804 το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το αεροδρόμιο της Μύρου επίσης κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 61,5% και αύξηση 54,4% είχε το αεροδρόμιο Νάξου, το οποίο διακίνησε 83.760 επιβάτες το 2018, έναντι 54 το προηγούμενη χρονιά. Ο περασμένος Νοέμβριος απογείωσε κυριολεκτικά την αεροπορική κίνηση και αυτό θα συνεχιστεί σταθερά και τα επόμενα χρόνια. Εμείς εδώ στις ΣΕΡΕΣ τι κάνουμε, μιλούσαμε και μιλάμε για αεροδρόμια και λιμάνι στην Αμφίπολη χωρίς να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Ακούω στην Καβάλα προωθούν τα αεροπλάνα και άλλα την άλλη. Ο τουρισμός περίπου η κρουαζιέρας αναπτύσσεται και αυτός με ρυθμούς 10% ετησίως, ενώ στο ίδιο ποσοστό κινούνται και οι αναέρειες μεταφορές. Χαρακτηρίζουν τον νομό ως γέφυρα που ενώνει τη Βαλκανική και Ανατολική Ευρώπη με την Μεσόγειο και δεν έχουμε μια προβλήτα να δεχθεί ένα κρουαζιερόπλο. Από το 1996, με μια παρέα φίλων από το Σιδηρόκαστρο που έχω ενοσκόπη το αεροπλάνο, όπως είναι συμπατριώτης ο Περικλής, ο Μπουτσούκης, θεωρώ κατοίκον να αναφέρω το όνομά του, διότι πρωταγωνίστησε και βοήθησε πάρα πολύ, μέλος της Αερολές της Θεσσαλονίκης, και ο τριανταφύλλο Δημήτρης, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Ολυμπίκ, της Αερολές και Σερών, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια παρακόρησης από το στρατό του πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών στο Πορτερό, του οποίου είχα τη συντήρηση ως διοικητής κάποτε μονάδος στην 130. Το έβλεπα να καταπαρτείται και να γίνεται δάσος μετά την αναδιοργάνωση του κτίριου σαν όπλες δυνάμεις. Συναντήσαμε πολλές δυσκολίες, προερχόμενες κυρίως από την αδιαφορία των τοπικών παραγόντων, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι που είχαν κάνει και τις μελέτες με δικά τους έξοδα, όπως ο Περικλής, ο Μουτσούκης, να απογοητευτούν και να αποχωρήσουν. Οι γνώσεις ειδικές δεν ήταν αρκετές για να προχωρήσουμε, έτσι πείθοντας τον πρόεδρο της Αερολέσκης μια μέρα του Γιώργου του Βασιλείου, αναλάβανε μια προσπάθεια και τα καταφέραμε. Ο νομός Σερών σήμερα έχει αδειοδοτημένο από την ΗΠΑ πεδίο προσγείωσης αεροσκαφών, το οποίο έχει τη δυνατότητα η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς του νομού έχουν να το αναδείξουν με τις απαραίτητες υποδομές σε ένα σύγχρονο δημοτικό αεροδρόμιο. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων του Γιάννη Ρακούση, που δημοσιεύθηκε στο υπαρισμό 1624 18 Εβδόμου 2011 φύλλο εφημερίδος της κυβερνήσεως, χορηγήθηκε μετά από κατάθεση όλων των μελετών και έγκρισή τους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι υπάλληλοι της οποίες επισκέφθηκαν πολλές φορές, θέλω να σας πω, και επιθεώρησαν επιτόπου το χώρο και όσα προβλέπονται, χορηγήθηκε επιτέλους η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατηγορία Β στο πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών που βρίσκεται στη θέση Πορτερό του Δήμου Συνδικής του Νεμού Σερών. Η απόφαση του Υπουργού έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροδρομίου, πώς προκειώνεται κανείς, πώς απογειώνεται, πώς γίνεται ο τελωνιακός έλεγχος, πώς τα θέματα ασφαλείας κλπ. Τα αναφέρει μέσα ο Υπουργός και καθορίζει και υπεύθυνο τον Δήμο Συνδικής για αυτά τα πράγματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη δραστηριοτήτων γράφει για τα άλλων εκδηλώσεων είναι η έκδοση νότων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι δεν υπάρχει τεχνική δραστηριότητα στον λόγο πεδίο. Το πεδίο αυτό προσγείωσης, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σιδηροδρομικό κόμπο του Στριμών, όπως είπαν και ο πρόεδρος του Δήματος, τον κάθε οδικό άξονα της Εγνατίας, και σε κεντρική θέση μεταξύ των δύο μεγάλων αεροδρομίων Θεσσαλονίκης Σόφιας και σημαντικών αστικών κέντρων Ελλάδος και Βουλγαρίας, έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί μελλοντικά σε ένα δημοτικό αεροδρόμιο, όπως σε πολλές πόλεις του κόσμου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών και ανάπτυξη και δραστηριοτήτων ακόμη καινοτόμων. Μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικό αεροδρόμιο των Διεθνών Αεροδρομίων Θεσσαλονίκης και Σόφιας με την περαιτέρω βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής. Μέχρι να αναφέρει πολλές οι τελωνιακοί ότι πολλές φορές έχουν παρατηρήσει η λεωφορεία με εφηβάτες αεροσκαφών να κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς τη Σόφια
ή αντίθετα επειδή τα αεροπλάνα δεν μπορούσαν να προσγειωθούν σε αυτά τα αεροδρόμια. Το μελλοντικό μοντέλο ανάπτυξης των αεροπλάνων, το οποίο προβλέπει τη μετακίνηση επιβατών από μικρά αεροδρόμια εγγύς του πόλου διανομήσεως προς μεγάλα κομβικά, που θα εξυπηρετούν μόνο τις διεθνείς μεταφορές αλλά και τον τουρισμό υψηλού εισοδήματος, επιβάλλει την πρόβληψη ίδρυσης μικρών αεροδρομίων, το οποίο όπως καθορίζει η πολιτική απόφαση θα λειτουργούσε πληρωματικά για την ελάφρυνση και της αναμενόμενης μεγάλης εναέρειας κίνησης στα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια της χώρας. Η ηλεκτροκίνηση της αεροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Προμαχώνα, η οποία αναμένονταν σύμφωνα με την Τρενοσέ να ολοκληρωθεί το 2013, αλλά δεν προχώρησε λόγω της οικονομικής κρίσης, θα προσφέρει τη δυνατότητα όταν αποφασιστεί η λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου να καταστεί η περιοχή ένα προάστιο της Μακεδονικής πρωτεύουσας και να αποτελέσει ένα νέο πόρο ανάπτυξης. Αυτό όμως που δίνει δυναμική σε ένα αεροδρόμιο ή ένα λιμάνι δεν είναι ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, αλλά εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών, αεροσκαφών και πλοίων. Οι βασικές υποδομές, όπως αναφέρουν και οι ειδικοί εισηγητές, που θα καταστήσουν λειτουργικό το πεδίο προσγείωσης και θα το μετατρέψουν σε ένα μικρό αεροδρόμιο, μπορεί να προσφέρουν άμεσα και σε ελάχιστο χρόνο από τη δυνατότητα ανάπτυξης μεταφορών αεροταξί, εναυλωμένες πτήσεις τσάρτερ προς τα νησιά ή τουριστικές πάνω από τη Δήμη Κερκίνη, το Άγιο Όρος και άλλα αξιωτεία της περιοχής, τη δυνατότητα να καταστεί ελκυστικό για πτήσεις που θα εξυπηρετούν πολλές άλλες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές θα καταστήσουν κέντρο εφοδιασμού την περιοχή μας, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός του Στριμώνα, προσελκύοντας όχι μόνο επενδυτές, οι οποίοι όπως γνωρίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι οι υπάρχουσες υποδομές. Αν δεν υπάρχουν υποδομές, οι επενδυτές δεν έρχεται. Επειδή στη ΣΕΔΑ συμμετείχε σε μια επιτροπή σύνταξης μελέτης που αφορούσε την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, σημαντικό παράγοντα αποτελούσαν και εκεί οι πύλες εισόδου της χώρας. Χερσαίες, εναέρες και θαλάσσες με την ποιότητα των υπηρεσιών τους και της εξυπηρέτησης. Η ανάπτυξη του αεροδρομίου του Πορτερού μετά την αδειοδότησή του από το Υπουργείο Μεταφορών θα συμβάλλει εκτιμώ σημαντικά στην τουριστική και εμπορευματική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αλλά και στην προώθηση των ήδη ανεπτυγμένων δράσεων στον ιαματικό, φυσιογραφικό, ιστορικό και εκκλησιαστικό τμήμα. Ήδη οι αεροδρομίες Κυσσερών, όπως θα μας αναφέρει στη συνέχεια ο πρόεδρος του Γιώργου Βασιλείου, έχει πραγματοποιήσει πολλές εκδηλώσεις πανελλήνιας αλλά και διεθνούς εμβέλειας, ενώ πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές πτήσεις από σχολές πιλότων όπως η Εθνική Aviation, την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη βοήθεια που μας προσέφερε στα πρώτα βήματά μας και για τη συμμετοχή της στην μερίδα. Θα μας ενημερώσει λεπτομερώς στη συνέχεια τις προοπτικές ανάπτυξης των αεροπλαφορών και τις υποδομές που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο δημοτικό αεροδρόμιο. Ευχαριστώ επίσης όλους όσοι συμπαριστάθηκαν στη σημερινή μερίδα και εύχομαι όσοι ακουστούν εδώ σήμερα να δώσουν το ερώτημα για τη σύσταση και μιας εταιρείας αερομεταφορών λαϊκής βάσης, όπως έχουν κάνει οι κριτικοί και γίνεται σε όλο τον κόσμο, για τουριστικές πτήσεις ή πτήσεις άλλων τουριστικών. Νομίζω ο κύριος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου το ανέφερε προηγουμένως. Αυτό άλλωστε είναι ο σκοπός αυτής της ημερίδας. Η ανάπτυξη, όπως τόνισα στην αρχή, δεν είναι έννοια αόριστη, ούτε έρχεται εξ ουρανού. Είναι δική μας υπόθεση, ως αποτέλεσμα των παραγόντων που ανέφερα και κυρίως του συντονισμού των προσπαθειών όλων μας. Προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας σε κάθε προσπάθεια. Και ευχαριστώ πολύ.